Ναι, όπως είδατε, πήγα να ανοίξω την πόρτα, ήρθαν οι καλεσμένοι μου, λίγο αργοπορημένοι βέβαια. Τώρα θα το αποφασίσουν αν θα βγουν on air να πούνε τη γνώμη τους για το θέμα που τους είπα. Βέβαια, τους ευνηδίασα, γιατί τους το ανέφερα μόλις τώρα. Να συνεχίσω να κλείσουμε λοιπόν αυτό που λέγαμε για τον ύπνο. Ήμασταν στο νούμερο 6, νομίζω. Για καθίστε. Να μην καθυστερούμε εδώ άλλο. Για να πάμε να δούμε που είχαμε μείνει. Και μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Ναι. Διαχειρίσου λοιπόν τις ανησυχίες σου πριν πας για ύπνο. Το πρόγραμμα προτεραιότητες και ο διαλογισμός μπορεί να σε βοηθήσει να περιορίσεις το στρες. Πότε μπορείς να επικοινωνήσεις με γιατρό. Όλοι σταδιακά δεν κοιμόμαστε καλά, αλλά αν αυτό πλέον έχει γίνει συνήθεια, καλό θα είναι να επικοινωνείς με τον γιατρό σου. Η αναγνώριση και η θεραπεία των αιτιών μπορεί να σε βοηθήσει να κοιμηθείς καλύτερα. Και επειδή είδα ότι εδώ δεν είχαμε καταγράψει στην εκπομπή της αφιερώσης, είχαμε πει ότι περίμενε μια συνάδελφος, η Δήμητρα, που δουλεύουμε σήμερα το πρωί μαζί, μια αφιέρωση. Δήμητρα, ελπίζω να ακούς. Η Ειρήνη, ο Κίμωνας. Τώρα, αυτά τα άρθρα που είπαμε για την ομορφιά επίσης δεν καταγράφηκαν. Είχαμε πει πώς να καταπολεμήσουμε τους μαύρους κύκλους και το πρίξιμο κατά τα μάτια. Και το σημαντικότερο, παιδιά, είναι ο ύπνος, και είναι και η Παγκόσμια ημέρα ύπνου σήμερα. Τι άλλο είπαμε. Είπαμε ότι γιορτάζει ο Εδουάρδος. Τα λέω τώρα εν συντομία, γιατί δεν τα είχαμε γράψει πιο πριν. Δεν έχουμε κανέναν Έντι ή Εδουάρδο να γιορτάζει σήμερα. Αφιερώσαμε πολύ λοιπόν χρόνο στο να πούμε τα καλά που μας προσφέρει ο ύπνος και αν δεν τον έχουμε σε ποιότητα, τι μπορούμε να κάνουμε για να τον αποκτήσουμε. Έχουν έρθει λοιπόν και τα παιδιά, γι' αυτό κάναμε μια μικρή διακοπή και επιστρέψαμε. Είναι λοιπόν ο Χρήστος και η Σταυρούλα. Δεν έχουν ακόμη on τα μικρόφωνά τους. Θα τους παρουσιάσω έτσι όπως πρέπει. Να πούμε ότι είχαμε ετοιμάσει κι άλλο ένα σκέλος για το Ευζήν και ένα άρθρο από μια φοβερή ψυχολόγο, την Άννα Κανδαράκη, δεν ξέρω αν την γνωρίζουν οι περισσότεροι. Και αυτό που ένα κείμενο που ήθελα να διαβάσω ήταν, είχε την εξής επικεφαλίδα. Η ποιότητα του καθενός φαίνεται στον πόνο και στα σημάδια που άφησε πίσω. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από την ίδια, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, διδάκτορα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθύντρια ψυχοθεραπευτικού κέντρου Therapy Nest, και πολλά άλλα, που λέει πράγματι με πολύ απλό και μεταδοτικό τρόπο έτσι μεγάλες αλήθειες. Αλλά νομίζω ότι ίσως να μας μείνει χρόνος να κάνουμε έτσι μια γρήγορη ανάγνωση. Να δούμε σε τι mood είναι εδώ τα παιδιά, αν θέλουν να μιλήσουν και να πούν και ένα γεια. Περιμένετε εδώ να ρυθμίσουμε, διότι έχουμε πει ότι το στούντιο και ο ηχολήπτης και η παρουσιάστρια είναι όλα τρία σε ένα. Η Σταυρούλα πίστευε ότι κάποιος μου ελέγχει τον ήχο, την εικόνα να ακούμε. Τώρα διαπιστώσαμε ότι η μισή εκπομπή δεν την έγραφα, πάνω από τον ενθουσιασμό μου ότι θα έχω καλεσμένους σήμερα, αλλά ευτυχώς το κατάλαβα πριν έρθουν. Οπότε το σημαντικότερο το κάναμε μετά. Για να δούμε τώρα, για να δούμε. Το νούμερο 2 είμαστε εδώ. Και εδώ, και εδώ. Ένα, ένα, ένα. Απ, οπ, ωραία, η Σταυρούλα ακούστηκε. Ένα, ένα, ένα. Ακούγεται η Σταυρούλα. Την καλησπέρα μου στους ακροάτες. Και ο Χρήστος ακούγεται, όμως δεν τους βλέπουμε. Πάλι στα χέρια μου βρίσκεται αυτό. Αμέσως τώρα θα το διορθώσουμε. Ένα λεπτάκι να δούμε το περιβάλλον εδώ, αν είναι καθαρό, για να δούμε. Τώρα πρέπει να βλέπουμε και τα δύο τα παιδιά. Ο Χρήστος πρέπει να έρθει λίγο πιο κοντά στη Σταυρούλα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, γεια σας. Χαιρετούμε. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται έτσι κόσμος δικός μου εδώ στο στούντιο. Πραγματικά είναι η μεγαλύτερη DJ των Αθήνων προάστιων. Μπράβο. Ακούμε ανελιπώς. Ανελιπώς με ακούνε, σχολιάζουν πολλά από τα θέματα λοιπόν. Πολύ ενδιαφέροντα, και ειδικά το Feng Shui με τον Bidet ήταν, μου άλλαξε τη ζωή. Έχει μείνει στην ιστορία.
ιστορία. Και σε βαθιά το μισθοκατεστημένο του μπιντέ το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Οπότε, παιδιά, δεν ξέρω πώς θέλετε. Έχουμε έτσι ένα μισάωρο. Πώς θέλετε να το. Δεν το έχουμε προετοιμάσει καθόλου. Τα παιδιά τώρα, πριν μισή ώρα, αποφασίσαμε ότι θα έρθουν. Επειδή όλοι προερχόμαστε έτσι από έναν κλάδο που είμαστε πολύ κοντά στα κοινωνικά προβλήματα και στα οικονομικά, θα έλεγα. Δεν ξέρω, θέλετε να σχολιάσετε κάτι πάνω σε αυτό. Βλέπετε μαυρίλα μπροστά μας. Βλέπουμε τεράστια μαυρίλα μπροστά μας και πολλά δύσκολα χρόνια. Στο οικονομικό, στο πετρέλαιο, στην ακρίβεια, πού ακριβώς? Στα στάντα. Στα πάντα. Γι' αυτό καλό θα είναι να συνεχίσεις την όμορφη εκπομπή σου. Για να μην σου μαυρίσουμε και τη δική σου την ψυχή και των ακροατών σου. Ναι, αλλά εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε ότι έτσι έρχονται ίσως πιο δύσκολες στιγμές και μια στενότητα οικονομική. Αλλά το αισιόδοξο, ποιο μήνυμα είναι έτσι ένα αισιόδοξο και από επιστημονικής άποψης, πώς μπορούμε να το τεκμηριώσουμε? Αυτό είναι το κακό, ότι δεν υπάρχει κάποιο ορθολογικό σενάριο αισιόδοξο για να ταυτιστούμε και να πούμε αυτό μπορεί να βγει. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να στηριχτούμε παρά μόνο στην πίστη στο θαύμα, γιατί ως λαός πιστεύουμε. Πάρα πολύ ωραία. Καμιά Παναγιά, καμιά εικονοστάση, κάτι τέτοιο. Προς τα εκεί κλείνουμε τώρα. Και επίσης στον απρόσμενο παράγοντα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει προς το θετικό. Ναι, συνήθως προς το θετικό αλλάζει όμως. Να ξέρεις, ο νόμος του Μέρφη είναι άτεκτος. Ναι, άρα τι κάνουμε λοιπόν, ακόμη και αυτή η αναμονή να υπάρχει ως το αρνητικό, τι μπορούμε να κάνουμε για να προετοιμάσουμε? Να κάνουμε feng shui στους μπιντέδες. Είναι μία λύση. Γενικότερα θετική ψυχολογία, με τέτοια θεματάκια ωραία να ξεχνιόμαστε. Έχουμε όμως να μας παίρνουν από κάτω. Ό,τι δεν μπορείς να αποφύγεις τουλάχιστον να το απολαύσουμε. Τι να κάνουμε δηλαδή, να μαζέψουμε λάδι, πετρέλαιο, τι να κάνουμε? Εγώ έχω τη λύση στο χωριό, όποιος καταφέρει να φτάσει στην Τρίπολη, έχει λύσει το πρόβλημά μου μαζί μου. Κάθε φορά που πληρωνόμαστε, να γεμίζουμε λοιπόν το ρεζερβουάρ, τι να κάνουμε? Κοίταξε, η Βεντζέλη θα την κλείνει, την εβδομάδα απότομα πάλι είπανε. Οπότε, θα μπορούσες να παρατήσεις το αρνάξιο, όπως από δυνατάκι. Να πάρεις ένα άλογο. Ναι. Το αλογάστο είναι πιο ακριβό. Να πάρεις ένα γαϊδουράκι. Αυτό είναι ακριβό. Καλό είναι για τη Σαντορίνη το. Έχεις καταλάβει ότι τις έχουμε κάνει την εκπομπή. Ναι, το κατάλαβα. Είναι για τη Σαντορίνη το σπορ με το γαϊδουράκι. Δεν ξέρω. Οπότε, παιδιά, πάντως μας βοηθάει τουλάχιστον το κλίμα. Να, και η Σταυρούλα που μένει στα νότια, και εγώ και ο Χρήστος, τι να κάνουμε? Και μόνο που θα βλέπεις θάλασσα δεν βοηθάει αυτό? Κοίταξε, το μόνο που βοηθάει. Αλλά δεν έχεις να πας. Πώς το βλέπεις? Γιατί αν το βλέπεις αρνητικά, λες να δώσω μια πέτρα να βουτήξω. Όχι. Αυτό σου λέω. Πρέπει να κάνεις θετικές σκέψεις λοιπόν. Θετικές. Και θετικές σκέψεις είναι τα δύο κιλά τσίπ που το τι όταν άσχε. Α, σωστό. Εκείνη καταλαβαίνει. Η Σταυρούλα λοιπόν, επειδή μαγειρεύει καταπληκτικά. Το καταθέτω ενόρκο αυτό. Ενόρκο το καταθέτει και ο Χρήστης και εγώ. Και Χρήστο, δεν έχει έρθει στο άλλο το σουαρέ που θα κάνουμε και στο δικό μου. Περιμένω να φάω και ένα πλόφιλο. Κοίταξε, είναι άσχημη καιρή. Δεν λέμε για τον Πούτιν, δεν λέμε ρωσικά πράγματα. Το πλόφιλο είναι ουσμέτικο, δεν είναι ρωσικό. Είμαστε με τους Ουκρανούς. Το λέει και η ελληνική κυβέρνηση. Το πλόφιλο είναι ουσμέτικο φαγητό. Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά δεν κατακρίνουμε τη ρώσικη κουζίνα, ούτε απαρνόμαστε λοιπόν. Ούτε και τα ρωσάκια γενικώς, βέβαια, που είναι φίλοι μας. Το λέει και ο Ότερο, και με τη, ο διπλωμάτης τώρα το είπε. Ο διπλωμάτης μπορεί να είναι, αλλά εμείς... Τη Ρωσία, σωστά, ναι. Εμείς λοιπόν έχουμε και εμείς τους δεσμούς μας, οπότε ο καθένας έχει τη στάση του. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μας φταίει σε κάτι ούτε η μουσική, ούτε πώς το λένε, η ποίηση, ούτε και η μαγειρική φυσικά της Ρωσίας. Όχι, βέβαια, και ούτε και της Ουκρανίας, σαφώς που είναι και ομόδοξη, έτσι. Φυσικά, ναι. Κανενός εκ των δύο, δεν το συζητάμε. Τις τιμάμε όλες τις παραδείγματα. Εννοείται. Εντάξει, ο καθένας με τις αδυναμίες του, βέβαια, αλλά... Μην ξαναλέμε για το ξανθό γένος και να αναλωθούμε εδώ και μας κόψει καμιά λογοκρισία. Και να μας κόψει καμιά λογοκρισία. Θα μας βγάλουν στο Sky και θα τρέπουν να και μην το χειρότερο, μην μας βγάλουν στον Open. Εκεί να δούμε. Το Open είναι ουδέτερο σήμερα. Το είδα τώρα να έχει φάει πολύ φήμωτρο κι αυτό. Εντάξει, ναι, τους κατηγορούν ως εισαποστάκηδες. Α, μάλιστα.
Οπότε, παιδιά, αυτή την παρέμβαση, έτσι κάνατε μια ευχάριστη παρέμβαση. Δεν μπορούμε να πούμε κι άλλα ευχάριστα και στο κομμάτι το οικονομικό, έτσι κι αλλιώς. Γιατί, όπως λέει και ο Χρήστος, δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Γι' αυτό δεν πάμε στο μπιντέδες παρουκούπλα, γιατί αφαίρω το θέμα. Ωραία, οπότε λέτε να συνεχίσουμε με το, με το άρθρο αυτό της ψυχολόγου και να κλείσουμε με αυτό. Τι λέμε να κάνουμε, να το κάνουμε αυτό, λέω. Νομίζω ότι... ότι έτσι έχει ένα ενδιαφέρον. Ας μην επεκταθούμε στο ευζήν κατά την αρχαιότητα, γιατί έχω ένα άρθρο που είχα ετοιμάσει για σήμερα την έννοια του ευζήν κατά την αρχαιότητα. Οπότε να ευχαριστήσω λοιπόν τον Χρήστο και την Σταυρούλα. Τη Σταυρούλα και τον Χρήστο που ήρθαν να με στηρίξουν και που κάθε εβδομάδα με στηρίζουν και διαφημίζουν εδώ αυτή την προσπάθεια. Και προσπαθούμε πάντοτε να φεύγουμε και να αφήνουμε κάτι θετικό. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για αυτή την επίσκεψη. Βέβαια, όποτε θέλεις την εκπομπή να την κάνουμε. Όποτε θέλεις, ναι, ακριβώς. Θέλεις μια ανατρεπτική νότα, ερχόμαστε. Καπρόσκλητη, δεν έχουμε θέμα. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι έχετε μείνει στην ιστορία, λοιπόν, των εκπομπών, οι οποίες σε δύο μέρες από τώρα θα μείνουν στο YouTube. Οπότε να ξέρετε ότι είναι ιστορική στιγμή αυτή. Και ελπίζω την επόμενη φορά που θα είστε εδώ να μπορέσουμε σε γεγονότα να στηρίξουμε την αισιοδοξία μας. Βέβαια, αν είχαμε και τίποτα να φάμε, μάλιστα, να πούμε ακόμα καλύτερα. Θα ήταν καλύτερα. Δεν το είχαμε. Ακριβώς επειδή λοιπόν ήταν αυθόρμητο, δεν το είχαμε προβλέψει. Αλλιώς εδώ η Ελένη θα μας είχε. Ούτε τη βότκα. Ναι. Η βότκα που φέρνει ο πατέρας σου, εξαιρετική. Ακριβώς. Δεν λέμε βότκα, σας παρακαλώ. Εδώ πέρα είμαστε με την Ουκρανία. Η βότκα είναι πολωνικής προέλευσης. Εντάξει, παιδιά, τίποτα. Ό,τι τις συνήθειές μου τις συνεχίζουμε. Είτε αν ήταν ρώσικης προέλευσης. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε εμπάργκο. Τα σφιντάνια, λοιπόν. Σωστά, εσύ που είσαι και γνώστης της γλώσσας, η Σταυρούλα είναι γνώστρια της κουλτούρας, εγώ λοιπόν των βιωμάτων κτλ. Οπότε παιδιά, νομίζω ότι κάπου εδώ θα κλείσουμε μαζί, θα τελειώσω και εγώ με ένα δικό μου άρθρο και μετά θα πάμε για ένα ποτάκι. Το ίδιο εύχομαι και σε όλους αυτούς που μας ακούνε, να περάσουμε έτσι ένα Σαββατοκύριακο με αισιοδοξία, με ωραίες στιγμές, με τους φίλους μας, με αυτούς που τέλος πάντων που μας κάνουν να μας ανεβάζουν. Οπότε, παιδιά, κλείνουμε με εσάς. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Τι καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Οπότε, παιδιά, από εδώ τελειώσαμε. Οπότε, μπορείτε να πείτε άνετα αυτό που θέλετε. Να κάνουμε ένα μουσικό. Και επιστρέφουμε.
Λοιπόν. Εδώ επιστρέψαμε. Γελάνε και τα παιδιά γιατί βλέπουν το ερασιτεχνικό της κατάστασης. Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό το άρθρο που σας είχα πει από την ψυχολόγο, την κυρία Κανδαράκη. Το οποίο τι μας λέει εδώ, μας λέει ότι πώς τα σημάδια λοιπόν που μας έχει αφήσει κάποιο βίωμα είναι χαρακτηριστικά και για το ποιόν μας. Ξεκινάει λέγοντας, για να ονειρευτείς το καλύτερο πρέπει να τολμήσεις να κοιτάξεις το χειρότερο, γράφει ο ποιητής Τάδε. Και φέτος, αυτόν τον χρόνο που έφυγε, να κοιτάξουμε κατάματα το δύσκολο και το σκοτεινό. Εντάξει, αυτό ήταν ένα άρθρο του Ιανουαρίου, γι' αυτό έχει να κάνει με τον καινούριο χρόνο. Όμως, παρόλα αυτά, ας εστιάσουμε στην ουσία. Αισθανθήκαμε, λοιπόν, την αβεβαιότητα και που να ξέραμε, βέβαια, τι μας περιμένει και αργότερα με όλα αυτά που είδαμε να εκτελήσονται. Τη σημασία, λοιπόν, αισθανθήκαμε την αβεβαιότητα του αύριο και καταλάβαμε τη σημασία του σήμερα, αποχαιρετώντας κάθε μέρα κάτι δικό μας, που μέχρι χτες ήταν αυτονόητο. Την επαφή, την αγκαλιά, τον αυθερμητισμό, την ελευθερία μας. Φημωμένα χείλη κάτω από υγρές μάσκες, εκφράσεις ολόκληρου προσώπου, στριμωγμένα σε δύο μάτια. Συνηθίσαμε το θάνατο να μεταμορφώνεται σε στατιστική κάθε απόγευμα. Όντως, αυτό, παιδιά, είναι φοβερά αληθινό. Λέγαμε να φύγει, να μην ξαναγυρίσει ο χρόνος και όλες αυτές τις εκφράσεις που χρησιμοποιήσαμε για τον προηγούμενο χρόνο. Γιατί εκτός από τον φόβο που κλείνει και διχάζει, υπάρχει και ο φόβος που ενώνει, που φέρνει δίπλα-δίπλα το εγώ με το εμείς, που γίνεται ομπρέλα και προστατεύει, κρατώντας στεγνά τα κεφάλια κάτω από την κοινή μοίρα. Η ευαλωτότητά μας μας έβγαλε από την ψευδέστηση της παιδικής παντοδυναμίας, ότι είμαστε άτρωτοι και γενναίοι, υπενθυμίζοντάς μας ότι γενναίος δεν είναι ο άφοβος, αλλά ακριβώς αυτός που παρόλο το φόβο του τολμά να ξεβολευτεί, να πάρει την ευθύνη του και να αλλάξει. Το στίχημα λοιπόν είναι να θυμόμαστε, γιατί οι ρητίδες θυμούν τις στιγμές που ζήσαμε, γιατί η ποιότητα του καθενός φαίνεται στον πόνο και στα σημάδια που άφησε πίσω, στην αξιοπρέπεια της απώλειας και στην πίστη του προχωρήματος, του νέου ξεκινήματος. Να θυμόμαστε κρατώντας ζεστό φυλαχτό αυτή την ανυπομονησία για τη γνώριμη, αλλά τελικά όχι τόσο αυτονόητη μητρική αγκαλιά. Να θυμόμαστε μην αφήνοντας να ξεθοριάσει αυτή η λαχτάρα για μοίρασμα, για ανθρώπινη επαφή, για παρουσία, να μοιραστούμε ένα φαγητό με φίλους καλούς και διαλεγμένους, να μην θαμπώσει η βαθιά πίστη για προσωπική ευθύνη, ανθρώπινη επαφή και νιάξιμο στο διπλανό. Γιατί τελικά, αν μάθαμε κάτι, είναι ότι οι γιορτές και τα Χριστούγεννα δεν σημαίνουν πολύχρωμα λαμπάκια, ούτε παραφορτωμένα δέντρα. Τι σημαίνει λοιπόν, σημαίνει ότι οι γιορτές σημαίνει να είμαστε μαζί. Άλλωστε, μήπως αυτό δεν είναι και η ζωή. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το άρθρο, όσο και έτσι λίγο με μια πικρή αλήθεια διαπιστώνεις ότι τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφει. Μένει και ένα αισιόδοξο μήνυμα στο ότι τα δεινά όλα αυτά, όπως είναι οι πανδημίες, οι πόλεμοι κτλ., μπορεί να μην μπορούμε ο καθένας μας ξεχωριστά να βάλει ένα κοντρόλ, να βάλει ένα τέλος. Όμως, μπορούμε να κάνουμε μία επαναξιολόγηση των αξιών, να δούμε πόσο τυχεροί είμαστε που μπορεί να έχουμε έναν ώμο να γύρουμε, να έχουμε ένα χέρι να πιάσουμε. Και όπως λέγαμε και σε άλλες εκπομπές, πάντοτε το χέρι αυτό υπάρχει, αρκεί μόνο να το ζητήσουμε. Ήταν λοιπόν μία πάρα πολύ έτσι με ταμπεραμέντο εκπομπή σήμερα, γιατί ήρθαν και τα παιδιά και μου χτυπήσαν το κουδούνι αυθόρμητα. Μου θύμισε κάτι πρωινές εκπομπές που ήταν παλιά με μια πόρτα που χτυπούσε το κουδούνι ο καλεσμένος και άνοιγε η παρουσιάστρια. Κάπως έτσι έγινε, γιατί εν μέσω εκπομπής χτύπησε το κουδούνι. Αυτό βέβαια δεν προλάβαμε να το καταγράψουμε εδώ στο YouTube. Κάτι ψήνεται, κάτι ψήνεται. Οπότε, με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα να κλείσουμε, να πούμε ότι την επόμενη Παρασκευή δεν θα έχουμε εκπομπή, γιατί θα είμαι στο εξωτερικό, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα
τα ξαναπούμε μετά από 2 εβδομάδες. Όχι διακοπές στο Κίεβο, κάπου σε ένα ουδέτερο έδαφος όπως αυτό της Ελβετίας. Δεν είναι ουδέτερη η Ελβετία, λέτε. Οπότε, καλό βράδυ, φιλιά σε όλους. Είπαμε τις αφιερώσεις μας, είπαμε τις γιορτές μας. Να τιμήσουμε τη σημερινή μέρα που είναι Παγκόσμια ημέρα ύπνου. Είπαμε κάθε τρίτη... νομίζω Παρασκευή του Μαρτίου, γιορτάζεται η ημέρα του ύπνου. Οπότε, κάναμε και τα διαβάσαμε και τα άρθρα μας. Και έτσι κάπως ευχάριστα πάμε να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Φιλιά σε όλους, καληνύχτα. Θα ενημερώσουμε για την επόμενη εκπομπή. Φιλιά, bye! Thank you.